Αυτό. Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Καβάθα. Καλησπέρα, Πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Δήμα. Καλησπέρα στον κύριο Σκουρή. Ταλαιπωρημένο σε βλέπω. Γιατί? Είναι από την ασυχία, δεν βλέπεις πόσο αδυνάτησα. Εγώ σε βλέπω να σου πω κάτι. Είσαι τώρα προς τα πίσω. Εσύ είσαι πάντα, ξέρεις, όρθιος, με τη ματιά να κοιτάξεις. Ξέρεις, είσαι τώρα βγάζεις μια ταλαιπωρία, λες παρέδεσαι. Ναι. Κοίταξε, είμαστε σε ένα τρέξιμο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εγώ το ξέρω και σε βλέπω και όλα στους δρόμους που πηγαίνεις στα υπουργεία από το ένα στο άλλο. Ξέρεις τι υπάρχει με τον Καβάθα. Μπορώ να είμαι εγώ σε ένα υπουργείο, βλέπω να βγαίνει. Να πηγαίνω εγώ, να βγαίνω εγώ από κάπου αλλού, να έχει τον Καβάθα από πίσω. Πέρα από τις τηλεδιασκέψεις. Και όχι μόνο. Λοιπόν, κύριε Καβάθα, καλώς η κυβέρνηση δεν ανοίγει την εστίαση. Και μιλάμε τώρα με τον άνθρωπο που εκπροσωπεί τους επαγγελματίες. Γιατί ξέρετε, εστίαση υγειονομικό ζήτημα, αλλά από την άλλη πληθαίνουν οι φωνές των ειδικών, πέρα από όσα λέει η αξιωματική αντιπόλευση και επίσημα, που λέει, ρε παιδί μου, από το να βλέπουμε όλο αυτό το χαμό στις πλατείες, ανοίξτε τα καταστήματα να κάθονται οι άνθρωποι με μέτρα, με αποστάσεις, 4 σε κάθε τραπέζι, ώστε να μην έχουμε αυτό το συνωστισμό στις πλατείες. Τι λέτε? Κύριε Σιαδήμα, η εστίαση δεν είναι αυτοματική βαρύδα. Η εστίαση δεν μπορεί να λειτουργήσει υπό καθεστώς πίεσης, να ανοίξει μάλλον υπό καθεστώς πίεσης. Θα πρέπει να ανοίξει όταν είναι οι συνθήκες τέτοιες που θα είναι το ασφαλές το άνοιγμά της. Διότι ένα πισωγύρισμα στον κλάδο θα είναι η καταστροφή του κλάδου. Και θα διακυβεύσουμε την καλοκαιρινή περίοδο που περιμένουν όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου να λειτουργήσουν επιτέλους και βέβαια να προσπαθήσουν να ρεφάρουν αποκλείεται, αλλά να μπορέσουν να έχουν ένα τζίρο ικανοποιητικό έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που έχει γεννήσει αυτή η πανδημία σε οικονομικό επίπεδο. Μάλιστα. Άρα... Αυτό είναι αξίωμα. Όλοι συμφωνούμε. Αλλά εγώ θυμάμαι πριν από ένα μήνα, ενάμιση, λέγατε να ανοίξετε. Όχι, εγώ δεν έχω πει ποτέ να ανοίξω. Εσείς όχι προσωπικά. Πάρα πολλοί που λέγανε να ανοίξουν. Και τώρα οι επιστήμονες λένε... Το να ανοίξει είναι 1,5 μήνα, όπως έλεγε η κυβέρνηση, με μόνο στους εξωτερικούς χώρους, κύριε Σκουρή, ήταν αδύνατο. Πρακτικά αδύνατο. Πάμε, και τώρα γιατί είναι αδύνατο να ανοίξει, στους εξωτερικούς χώρους. Ένα επιδημιολογικό φορτίο στο επίπεδο που έχουμε καθημερινά, 3.800 κρούσματα. Έχουμε διασωληνωμένους οι οποίοι έχουν ξεπεράσει ή έχουν φτάσει στα όρια του το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχουμε 50-100 θανάτους την ημέρα. Δεν είναι λογικό κατά την άποψή μας να πάρουμε ένα ρίσκο, να ανοίξουμε το ένα κλάδο που θα παίξει, που θέλει η κυβέρνηση ή οποιοδήποτε άλλος θέλει να είναι ο αστιφύλακας, γιατί δεν μπορεί να ελεγχθούν οι πλατείες. Mm-hmm. Καταρχάς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι για να ανοίξει εστίαση πρέπει να υπάρχει μια συζήτηση με την κυβέρνηση στο επίπεδο των όρων και των υπηρεκοθέσεων που θα ανοίξει. Mm-hmm. Πώς θα ανοίξει. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, κύριε Πρόεδρε, αν με το καλό ανοίξει τα 10 του μήνα, έτσι για παράδειγμα. Πώς θα ανοίξει. Ορίστε. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το τοπίο το πώς θα ανοίξει. Mm-hmm. Δηλαδή με ποιους κανόνες. Εάν θα ανοίξει, αν θα έχουμε την αποστασιοποίηση. Ποια αποστασιοποίηση θα έχουμε. Ποια δυναμικότητα θα επιτρέψει η πολιτεία για να έχει κάθε επιχείρηση. Διότι η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων εξαρτάται και από τη δυναμικότητα που θα έχουν οι επιχειρήσεις. Δεν θα είναι τα μέτρα τουλάχιστον των αποστάσεων παρόμοια ακριβώς με τα περσινά. Ναι, αυτό όμως σημαίνει ότι να έχουμε τουλάχιστον 50% της δυναμικότητας των επιχειρήσεων. Εάν για οποιοδήποτε λόγο αυτό πέσει κάτω του 50%, αντιλαμβανόμαστε όλοι, ή τουλάχιστον εμείς που είμαστε στο αντικείμενο και στο επάγγελμα, θα ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι βιώσιμες οι επιχειρήσεις μας. Και σε ποια χρονική στιγμή, μετά από 13 μήνες, εκ των οποίων τους 8 είμαστε κλειστοί. Ναι, και να πούμε εδώ ότι σύμφωνα με το περσινό σύστημα των αποστάσεων, ανεξάρτητα τα τετραγωνικά, σημαίνει ανά 1,5 μέτρο ένα τραπέζι και το μάξιμουμ σε κάθε τραπέζι 4 άτομα. Και αν πρόκειται για ίδια οικογένεια, αλλά 2 άτομα παραπάνω, 6 δηλαδή. Αυτές είναι οι αποστάσεις, αυτή είναι η αριθμή. Αυτές είναι οι αποστάσεις, αλλά ξεχνάτε, κύριε Σιαδήμα, ότι ταυτόχρονα έπαιζε και το εμβαδόν της επιχείρησης σε σχέση με τη δυναμικότητα. Βέβαια, γιατί αν έχεις 10 τραπέζια, κύριε Πρόεδρε, σε εξωτερικούς χώρους, με το 1,5 μέτρο τα 6 τραπέζια στην καλύτερη των περιπτώσεων, στην καλύτερη των περιπτώσεων να είναι 6. Ναι, βεβαίως εσείς έχετε δίκιο, αλλά εγώ που δουλεύω στον κλάδο πρέπει να σας πω ότι αυτή η διπλή οριοθέτηση των αποστάσεων με τετραγωνικά και με αποστάσεις
αποστασιοποίηση μεταξύ των τραπεζιών, δημιουργούσε παρεξηγήσεις με τα ελεκτικά όργανα και αυτό ήταν πρόστιμα στις επιχειρήσεις. Άρα ας αποφασίσει η πολιτεία τι θέλει, αποστασιοποίηση ή τετραγωνικά. Ένα από τα δύο θα... Έχετε δίκιο. Κοίτα, αφού έχετε τα περσινά δεδομένα και την περσινή εμπειρία, πάνω σε αυτό πρέπει να συζητήσετε. Δεν είναι μόνο ακριβώς ότι ανοίγω, πώς ανοίγω το θέμα. Ακριβώς. Το δεύτερο είναι το ωράριο. Αν είναι να ανοίξουμε με τη λογική να κάνω ανάσταση σε 9 η ώρα, δεν χρειάζεται να ανοίξω. Μέχρι τι ώρα λέτε, κύριε Πρόεδρε? Κάνω ελεύθερο ωράριο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Δηλαδή όχι 11 η ώρα για παράδειγμα, γιατί το βράδυ. Γιατί το 11, κύριε Σκούρη, 11 παρά 1 δεν κολλάει και 11 και 1 κολλάει. Καλά, πέρυσι νομίζω ήταν μέχρι 12 και μάλιστα πολλά καταστήματα, κύριε Καβαθά, μεγάλα μαγαζιά και επώνυμα, έλεγαν θα έρθεις 8, 10, 10 θα φύγεις, θα καθίσουν οι υπόλοιποι για ένα-δύο ώρα. Αυτό συνέβη μετά τις 10 Αυγούστου. Συνέβη όμως. Ναι, τώρα σου λέει για την έναρξη ο Καβαθάς γι' αυτό. Γιατί ήταν το κλείσιμο. Προσπαθώ να καταλάβω, ναι. Απλώς να πω εγώ κάτι. Το 11 ή το 9 που λέει ο Καβαθάς, το πιάνουμε τώρα για να καταλάβω για τη συζήτηση ως παράδειγμα, σημαίνει ότι από τις 8 και μετά, ειδικά τα εστιατόρια δεν θα δέχονται παραγγελίες. Δηλαδή, ότι άμα κάτσει ο άλλος 8, τι το φέρει 9 παρά 4 και 9 παρά 5 το οποίο πληρώσαμε να φύγει, δεν γίνεται. Πάει μια ώρα, έτσι, ναι. Έχει τελειώσει την εστίαση εκ των πραγμάτων. Στην Ελλάδα το φαγητό, 9 η ώρα, ο ήλιος είναι ακόμα. Έξω. Ωραία, αν σας πούν όπως πέρυσι, 12 η ώρα κλείνεται, τέλος. Για ποιο λόγο, γι' αυτό λέω πρέπει να συζητήσουμε. Για ποιο λόγο θα πρέπει να κλείσω 12 η ώρα? Για να κάνω τις πλατείες στις 12.30? Έχετε πει αυτό πρόκειται. Πρόεδρε, εγώ συμφωνώ, αλλά οφείλω να κάνω ερωτήσεις όπως καταλαβαίνετε. Αν με ρωτάτε, εγώ δεν είμαι υπουργός για να κάνω την απάντηση. Λέω ότι πέρυσι, για παράδειγμα, αυτό έγινε που είχαμε 0 κρούσματα. Πέρυσι που γίνανε αυτά, ήμασταν με 0 κρούσματα. Όχι, δεν ήταν έτσι. Είχαμε ήδη φορτίο από τον Αύγουστο. Και άλλα ελάχιστο όμως. Δεν έχει καμιά σχέση με το σημερινό. Και τοπικά lockdown. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η εστίαση πρέπει να επαναλειτουργήσει, να επαναλειτουργήσει κανονικά και αν πραγματικά λειτουργεί ως εκτονοτική βαλβίδα, δεν θα έχουμε συμπτώματα ούτε πλατιών, ούτε παραλιών, ούτε προβλητών, Γιώργο, στους παραθαλάσσιες περιοχές. Θέλουμε μια χάρη, μια ανωτελεία, να συζητήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Συνόδου. Ακούς και εσύ, γιατί είναι ενδιαφέρον. Και θα επιστρέψουμε και με τον Γιάννη τον Καρούζο, αν έχεις τον χρόνο. Μια υπομονή, 5 λεπτά. Δεν έχω δυστυχώς, Γιώργο μου, θα ήθελα να με αποδεσμεύσει, γιατί τάξη πρέπει να μπω σε τηλεδιάσκεψη. Μόνο μια ερώτηση, Πρόεδρε, μόνο μια ερώτηση. Αν σας πούν 12 η ώρα, κλείνετε το καλοκαίρι. Πότε να ανοίξετε? Το Μάιο και μετά. Ναι. Κλείνετε στις 12 το βράδυ. Τι θα κάνετε? Αφήστε το να το διαπραγματευτούμε. Μάλιστα. Από εγώ καταλαβαίνω ότι έχει δρόμο ακόμα. Βέβαια. Ναι, και το λες εσύ που μιλάς πάντα με ήπιους τόνους. Είσαι ρεμιδύναμη, έτσι. Δεν βγαίνεις με πλακάτ πάνω και φωνές και μετά μαζεύεσαι. Πάντα έτσι πας. Είσαι ρεμιδύναμη και στις διαπραγματεύσεις. Κοιτάξτε, κάνουμε μια διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση. Θα την κάνουμε και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης θα ανοίξουμε. Αλλά θεωρώ ότι δεν μπορούμε να ανοίξουμε χωρίς να υπάρχει καθορισμένο ωράριο λειτουργίας, καθορισμένοι όροι και προϋποθέσεις για την επαναλειτουργία της εστίασης. Μάλιστα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά και θα ανοίξουμε το ραντεβού μας. Να κλείσω με αυτό. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι μετά το Πάσχα θα ανοίξει η πλατφόρμα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων για ρευστότητα. 10 του μήνα, δεν είναι? Πριν τις 10 του μήνα θα ανοίξει η πλατφόρμα. Άρα αυτό σημαίνει ότι είναι μια καλή ημερομηνία τότε να ανοίξετε και εσείς, κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, να είστε καλά και σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ εγώ. Να είστε καλά. Επιβεβαιωνόμαστε ως προς το ρεπορτάζ, μέρες πριν. Λοιπόν,